Λοιπόν, Κώστα, αυτά δήλωσε ο κύριος Παπτσόγλου νωρίτερα στον συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Φορτισμένος, ανήσυχος, εξοργισμένος σε κάποια σημεία. Σίγουρα ανησυχεί για το μέλλον, γιατί αντιμετωπίζει το πρόβλημα και είναι στην καρδιά του προβλήματος. Λοιπόν, να πούμε ότι σαφώς και οι τρεις δήμαρχοι και ο κύριος Κοροτζίδης συνυπέγραψε αυτό το κείμενο. Έχουμε τον δήμαρχο μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Είναι τα πράγματα πλέον τόσο δύσκολα όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Παπτσόγλου? Είμαστε σε μια κατάσταση, αν θέλετε, αλαλού? Ο κύριος Παπτσόγλου περιέγραψε, θα έλεγα, πολύ σωστά το κλίμα που υπάρχει εδώ πέρα, το ότι υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει αγωνία. Αγωνιούμε όλοι μας και όποιος είναι υπεύθυνος ως πολίτης για όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Είναι μια περιοχή η οποία έχει τα περισσότερα κρούσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια και ως επαρχία. Και βέβαια σύμφωνα πάντα με τον στατιστικά με τον πληθυσμό που υπάρχει στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Όταν έχουμε 35-36 κρούσματα σε λιγότερο από 40.000 κόσμο, πόσο πιο απλά ή πόσο πιο τραγικά θα έλεγα να χαρακτηριστούν τα πράγματα αυτά και οι καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Πήραμε λοιπόν την απόφαση, οι τρεις δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, να καταστήσουμε σαφές, να ενημερώσουμε για μία ακόμη φορά και προφανώς θα είναι η τελευταία φορά, να κάνουμε έκκληση, αλλά στην ουσία να απαιτήσουμε να δοθεί η δέουσα προσοχή, η απαραίτητη προσοχή στην περιοχή μας που δέχεται καθημερινά, που βλέπουμε να υπάρχει μία ραγδαία αύξηση περιστατικών. Τι είναι αυτό που εστιάζεται ως ανησυχία, δηλαδή τι θα προσφέρει επιπλέον η καραντίνα, κύριε Δήμαρχε, η έκτακτη ανάγκη ή κάτι παραπάνω? Θέλω να πω ότι ενδεχομένως ζητάτε την ενίσχυση του νοσοκομείου που αυτή τη στιγμή είναι αποδυναμωμένο, που έχει και θύματα, που έχει και ανθρώπους που είναι σε καραντίνα και άρα δεν μπορούν να δώσουν την εργασία τους στον πόλεμο αυτόν. Όχι, προφανώς και δεν μιλάμε για καραντίνα, προφανώς. Και δεν μιλάμε για αποκλεισμό της περιοχής μας. Κύριε Δήμαρχε, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Δηλαδή δεν το ζητάτε αυτό να μπει σε καραντίνα η Καστοριά? Αρχίζει και φεύγει από το κάδρο. Φυσικά και όχι. Και με προηγούμενη επιστολή είχαμε ζητήσει να τεθεί η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ο νομός μας, σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Πάλι όμως εστιάζαμε την κατάσταση, το πρόβλημα, σε ό,τι έχει να κάνει με το νοσοκομείο Καστοριάς. Μιλάμε για ένα νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο είναι στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Μιλάμε για ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Μιλάμε, όπως είπα και πριν, για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και καθημερινές επισκέψεις συμπολιτών μας στο νοσοκομείο με πιθανά συμπτώματα κορονοϊού. Και όταν ένα νοσοκομείο Καστοριάς έχει δύο αναπνευστήρες, να τα πούμε έτσι κάπως πιο απλά για να γίνουν και κατανοητά. Συνοδεύοντας λοιπόν δύο περιστατικά στη Θεσσαλονίκη διασωληνωμένα με δύο αναπνευστήρες, αυτό σημαίνει στην ουσία ότι μένει ο υπόλοιπος πληθυσμός, οι υπόλοιποι πολίτες, χωρίς να έχουν αυτή την υποστήριξη. Εμείς δεν είμαστε γιατροί, ούτε είμαστε η διοίκηση του νοσοκομείου. Απλά θεωρήσαμε και θα πω και πάλι, είναι υποχρέωσή μας να μπορέσουμε να προλάβουμε το μεγαλύτερο κακό που θα συμβεί. Γιατί κύριε Δήμαρχε, το κακό ήδη υπάρχει. Μια ερώτηση λίγο. Δηλαδή το νοσοκομείο Καστοριάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μόνο δύο αναπνευστήρες? Συν δύο που έκανε μια προμήθεια η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Και πόσοι αναπνευστήρες χρειάζονται, τι σας λένε και οι γιατροί? Όσο περισσότεροι υπάρχουν, τόσο περισσότερα κρούσματα θα αντιμετωπιστούν. Άρα αυτό που λέμε είναι κατανοητό. Δεν μπορεί δηλαδή να διαβάζουμε και βλέπουμε και ενημερωνόμαστε. Μία απλή ενημέρωση που έχουμε κι εμείς μέσα από τα blogs, μέσα από τα δελτία ειδήσεων, από τα μέσα ενημέρωσης, ότι η Ελλάδα δέχεται βοήθεια από χώρες του εξωτερικού, υπάρχει ιατροφαρμακευτικό υλικό, αλλά όλες οι πόλεις να αντιμετωπίζονται με την ίδια σημασία. Άρα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που λέμε οριζόντια μέτρα. Δεν μπορεί να υπάρχουν οριζόντια μέτρα. Δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη φροντίδα, Δήμαρχε, δηλαδή για την περιοχή μας. Ζητάτε στήριξη και αναλώσιμα δεν έχουμε πλέον. Να το κάνουμε κατανοητό. Υπάρχει μια περιοχή των 40.000 κατοίκων με 35 περίπου κρούσματα και υπάρχουν και άλλες περιοχές
με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, χωρίς να έχουν κρούσμα και ευτυχώς που δεν έχουν. Ναι, κατάλαβα. Αυτό ευχόμαστε όλοι μας, να μην έχει καμία περιοχή, αλλά δυστυχώς η Καστοριά είναι σε αυτήν την τραγική κατάσταση. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε κριτική και αυτοκριτική, αλλά θα τολμήσω να πω τι πήγε λάθος, κύριε Δήμαρχε, για να φτάσουμε σε αυτή την σημερινή ημέρα. Το θέσατε πολύ σωστά. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι στιγμές τώρα για να πούμε τι δεν έγινε τις προηγούμενες μέρες. Το θέμα είναι το τι θα κάνουμε από τώρα και μετά για να προλάβουμε την κατάσταση να μην γίνει ακόμη πιο τραγική. Είπα πάλι και για να μην παρεξηγηθούμε. Ως δήμαρχοι των τριών δήμων εδώ πέρα της περιοχής μας, δεν θέλουμε ούτε να αντικαταστήσουμε κάποιον που είναι αρμόδιος για να μιλήσει για αυτά τα θέματα, ούτε την διοίκηση του νοσοκομείου, ούτε τους βουλευτές, ούτε κανέναν άλλον. Απλά μέσα από την αγωνία μας, μέσα από την ανησυχία μας, μέσα από το ότι βλέπουμε ότι αυτή η ανησυχία υπάρχει σε όλους τους συμπολίτες μας και με έναν ακόμη επιπλέον λόγο θέλοντας να καθησυχάσουμε όλους τους πολίτες της περιοχής και να νιώσουν επιτέλους κατά κάποιον τρόπο ασφαλείς, θεωρήσαμε σωστό ότι θα πρέπει αυτό να κάνουμε αυτήν την ενημέρωση προς τα αρμόδια υπουργεία, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ήδη έχω ενημέρωση πριν από λίγο ότι θα υπάρχει μία αντιπροσωπεία από τον ΕΟΔΗ αύριο εδώ πέρα στην Καστοριά, ώστε να θέσουμε εκ νέου τα προβλήματα και να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα πάει στο οργανωτικό κομμάτι και στο συντονιστικό. Μια ερώτηση λίγο για το θέμα των αναλώσιμων. Το νοσοκομείο μας τώρα στην Καστοριά χρειάζεται γάντια, μάσκες, εκεί που βρισκόμαστε? Χρειάζεται γάντια, χρειάζεται μάσκες υψηλής ασφάλειας όμως, γιατί κυκλοφορούν πολλές άλλες μάσκες στο εμπόριο. Χρειαζόμαστε μάσκες υψηλής ασφάλειας, διότι οι πληροφορίες που έρχονται από μέσα είναι ότι το νοσηλευτικό προσωπικό λειτουργεί με τις απλές χειρουργικές μάσκες και μάλιστα σε περιπτώσεις που είναι άκρως επιβαρυντικές. Μάλιστα. Η κοινωνία πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό? Έχει συνετιστεί, έχει εφαρμόσει τα μέτρα? Είναι ακόμη κάποιοι πολίτες που ενδεχομένως κάνουν τη βόλτα τους στην παραλία χωρίς να αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της στιγμής? Δηλαδή κάνουμε μόνοι μας την καραντίνα, την κάνουμε μόνοι μας? Πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Μετά την αυστηροποίηση των μέτρων, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορευτεί εν μέρη η κυκλοφορία, έχουν συνετιστεί οι πάντες, έχουν πειθαρχήσει θα έλεγα, και θα ήταν παράλογο να προχωρήσουμε σε κάποιες άλλες ενέργειες. Το μοναδικό μέτρο είναι να παραμείνουμε στο σπίτι, να μην έχουμε επιπλέον εξάπλωση και διασπορά της νόσου, να φυλαχτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας από μόνοι μας και βέβαια να είμαστε εδώ πάλι για να έχουμε ευτυχή αποτελέσματα. Αυτό ισχύει και την ημέρα της λαϊκής αγοράς, γιατί είχαμε εικόνες από άλλες πόλεις που μας στεναχώρησαν σε ό,τι αφορά το συνωστισμό. Την προηγούμενη Δευτέρα που έγινε η λαϊκή αγορά εδώ στην Καστοριά, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Όλα τα μέτρα τα οποία υπήρξαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες με απόλυτη αυστηρότητα και νομίζω κύλησαν όλα κανονικότατα. Μακάρι. Καλή δύναμη. Πολύ, Δήμαρχε. Πολύ. Καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε. Γιατί δοκιμάζεται πολύ η Καστοριά και η Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Λοιπόν, Κώστα, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.